εξέφρασα για άλλη μια φορά με ειλικρίνεια τη σαφή ανησυχία και το σοβαρό προβληματισμό της Ελλάδας για τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας και ιδιαίτερα για τη μεγάλη αύξηση των εμπλοκών και των υπερπτήσεων κατά το τελευταίο έτος. Και το λέω με ειλικρίνεια διότι πιστεύω ότι αυτή η αύξηση δεν συνάδει με το καλό κλίμα φιλίας που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα και πιστεύω ότι είναι ειλικρινής η πρόθεση που με εξέφρασε ο Τούρκος Πρωθυπουργός να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά αυτό το θέμα. Υπάρχουν εντολές που δίνουμε και οι δύο χώρες από τη μεριά τους. Όσον αφορά τις εναέριες παραβιάσεις, για εσάς τα σημεία που φαίνονται εναέριες παραβιάσεις, για μας δεν είναι. Και αντιστοίχως, οι παραβιάσεις που θεωρούμε εμείς δεν τις θεωρείται εσείς παραβιάσεις. Εγώ και στην προηγούμενη μου συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, είχαμε πει να πάρουμε πίσω αυτές τις δύο αποφάσεις και οι δύο μεριές. Και δηλώνω εδώ επίσημα ότι η Τουρκία δεν έχει καμία στρατηγική επίθεση απέναντι στην Ελλάδα και πιστεύω και το αντίστοιχο από τη μεριά της Ελλάδας προς την Τουρκία. Θα συμφωνήσω ότι πρέπει να αφαιρέσουμε από το λεξιλόγιο μας και αυτό όμως πρέπει να εργαστούμε. Πιστεύω ότι το casus belli είναι ένα κατάλοιπο μιας άλλης εποχής, της δεκαετίας του 60, και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τις προσπάθειές μας να οικοδομήσουμε ένα κλίμα φιλίας και συνεργασίας. Πόσο δε μάλλον όταν αφορά στην άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος με βάση το διεθνές δίκαιο,